Σημασούνται. Καλημέρα σας, κύριε Σαραμπασίνα. Καλημέρα κύριε Μίχο, σε εσάς και στους ακροατάς σας. Είναι νομίζω η ευκαιρία μας. Λίγες μέρες ολοκληρώνεται η θητεία αυτής της Δημοτικής Αρχής, ναι, ναι. Και η θητεία σας. 31 του μηνός. Ναι. Πρώτη αναλαμβάνει ο κύριος Γεωργάκος με τους υπόλοιπους. Με την, ναι, με τον συνδυασμό του. Με το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε, να δούμε τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα, τόσο συνολικά στο Δήμο, όσο και σε σχέση με το δικό σας, με τα δικά σας καθήκοντα. Μάλιστα. Θέλετε... Είμαι στη διάθεσή σας και στη διάθεση του κόσμου να απαντήσω με ειλικρίνεια. Να πάμε φυσικά, να δούμε. Φυσικά, εντάξει, είμαι 4 χρόνια αντιδήμαρχος σχεδόν παρά κάποιους μήνες. Άλλα όνειρα είχα, πιο καλά φυσικά. Φεύγοντας δεν τα έχω εκπληρώσει. Δεν πειράζει όμως, έκανα προσπάθεια μεγάλη. Δούλεψα όσο μπορούσα, αλλά θα μπορούσα να κάνω περισσότερα, πιστεύω. Εντάξει. Εντάξει, φαντάζομαι ότι εξαρτάται και από άλλες. Ναι, από άλλες εξαρτάται παράγοντες. Από πολλά πράγματα. Ναι. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε αυτά που βλέπουμε στην καθημερινότητα για το Δήμο. Τα καλά και τα άσχημα. Καταρχάς, έχουμε. Σε σχέση με την καθαριότητα στην πόλη της Πρέβεζας, όπου έχετε κάνει ούτως ή άλλως μια σειρά από παρεμβάσεις, όπως ήταν η απομάκρυνση των σκουπιδιών από την παραλία. Στο ιστορικό κέντρο. Από το ιστορικό κέντρο όλο, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό, επειδή στις αρχές του καλοκαιριού μέχρι να γίνει αυτή η αλλαγή, υπήρχε, θυμόμαστε έντονα και στην προεκλογική περίοδο, υπήρχε έτσι έντονο πρόβλημα. Σε αυτό το κομμάτι σίγουρα καθάρισε το ιστορικό κέντρο. Νομίζω ότι αυτές τις ημέρες υπάρχει ένα θέμα με τα ογκώδη. Ναι, ναι. Ωστόσο, όπως μας είπατε, κάνατε και την αποκατάσταση του Κούκου. Οπότε να μας το πείτε λίγο όλο, ναι, το πλαίσιο, να μας το περιγράψετε. Ακριβώς έτσι. Ναι. Έχει πάνω από 15 μέρες που υπήρξε μια παρέμβαση από την πυροσβεστική, από την αστυνομία, από την εισαγγελέα, από διάφορες υπηρεσίες για την αποκατάσταση αυτού του νταμαριού που είναι στον Κούκο. Βέβαια ο Δήμος δεν ευθύνεται για όλο αυτό. Υπάρχουν εργολάβοι, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι μεταφορείς, αυτοί που με τα φορτηγά και αυτά που πετάγανε εκεί πάνω όλοι συνολικά. Δηλαδή ο Δήμος ένα 20-30% έχει εκεί ευθύνη, ας πούμε, γι' αυτό. Φυσικά ξεκίνησα μια μεγάλη προσπάθεια με μπουλντόζες, με μηχανήματα. Εκεί πλέον έχει γίνει πλήρη αποκατάσταση. Έχει σκεπαστεί όλα τα πάντα με χαλίκι, με άμμο, με τα πάντα. Είναι έτοιμη για να γίνει μια σύσκεψη με αυτούς τους φορείς, να γίνει μια σωστή διαχείριση πλέον. Λοιπόν, και πιστεύω θα ξεκινήσουμε να παίρνουμε ξανά τα ογκώδη. Ήδη έχουμε ξεκινήσει χαλαρά, αλλά θα ξεκινήσουμε. Πράγματι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα ογκώδη. Και εγώ στεναχωριέμαι, αλλά ήδη ξεκινήσαμε. Οπότε στην ουσία, όσο κάνατε αυτή την αποκατάσταση, δεν μπορούσατε να πάρετε τα ογκώδη. Ναι, δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε και την άδεια να πάμε. Μας σταμάτησαν οι υπηρεσίες. Με αποτέλεσμα να πάνε πίσω, να πάει πίσω, να πάει πίσω όλη η δουλειά. Ναι. Σε σχέση με τη βλάστηση και με τους καθαρισμούς που γίνονται στην πόλη. Εμείς τουλάχιστον, ας πούμε, τα οικόπεδα του Δήμου μας κατά 80% το έχουμε καθαρίσει όλα. Ό,τι ανήκει στο Δήμο, πάνω από 80%. Έχω στείλει ειδοποιητήρια σε πάρα πολλούς ιδιώτες, οι οποίοι αρκετοί ανταποκρίθηκαν φέτος, που είχαν μεγάλη βλάστηση από διάφορες καταγγελίες γειτόνων κτλ. Υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση, γιατί είχε γίνει μια... μια ένσταση από κάποιον εργολάβο από τα Ιωάννινα για το θέμα του καταστροφέα και τα λοιπά, και καθυστέρησε τουλάχιστον 2 μήνες αυτή η ιστορία. Όμως έχει ξεκινήσει και γίνεται, έχει τουλάχιστον 1 μήνα αυτή που έχουμε ξεκινήσει και κόβουμε με τον πλαγιό κόφτη. Είχαμε και βροχές και τον Ιούλιο, οπότε και αυτό ίσως έχει πολύ βλάστηση φέτος, ναι. Πάρα πολύ. Όσον αφορά τα άλλα, το πράσινο, παραλίες και τα λοιπά, τα κόβουμε όλα, εντάξει. Αυτά καθαρίζουμε κανονικά. Μια και αναφερόμαστε έτσι στο θέμα της καθαριότητας και των σκουπιδιών, ήθελα λίγο να μας πείτε, γιατί το ρωτάει και ο κόσμος, η σκούπα, το πλυντήριο των κάδων,
Βεβαίως, η σκούπα βγαίνει καθημερινά και το πλυντήριο των κάδων πλένει από 40 έως 50 κάδους την ημέρα σε διάφορες περιοχές. Εντάξει, βέβαια, φυσικά, αυτό είναι που πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι πρέπει να γίνει κυκλικά στην ουσία. Κυκλικά, δεν μπορεί να το καταλάβω. Γιατί βγαίνει, η σκούπα βγαίνει ακριβώς πίσω από τη σκουπιδιάρα των 4.30 το πρωί, 5. Mm-hmm. Καταλάβατε, δηλαδή να προλάβει να μην πέσουν σκουπίδια μέσα στους κάδους. Mm-hmm. Λοιπόν, και πλένει γύρω 40 με 50 κάδους την ημέρα. Μάλιστα. Θα έχουμε και καινούριους κάδους στην πόλη. Ήδη έχουν έρθει κάδοι, έχει τουλάχιστον μια εβδομάδα. Όποιο, και λέω στους πολίτες μας, στους συμπολίτες μας, συγγνώμη, ότι όποιος βλέπει ότι έχει τρίπιο κάδο, να πάρει κάποιο τηλέφωνο για να τον αλλάξουμε. Έχουμε αλλάξει αρκετούς ήδη, αλλά και όποιος συμπολίτης μας έχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό, να πάρει τηλέφωνο για να τον αλλάξουμε. Θεωρείτε γενικά ότι, αν εξαιρέσετε το ζήτημα αυτό που υπάρχει με τα ογκώδη, που όπως μας είπατε έχει μείνει πίσω ο Δήμος, αλλά προσπαθείτε να το σιγά σιγά να το τακτοποιήσετε και αυτό το ζήτημα. Κατά τα άλλα, θεωρείτε ότι πηγαίνουμε καλά στην. Ναι, ναι. Μόνο το θέμα με τα ογκώδη είναι. Κατά τα άλλα, ναι, πηγαίνουμε καλά. Γίνεται η αποκομιδή σωστά. Βγαίνει το πλυντήριο, βγαίνει η σκούπα. Εργάτες πολλοί δεν υπάρχουν, ας πούμε, για να φέρουν όλους τους δρόμους γύρω να καθαρίσουν. Εντάξει, οι εργάτες μπαίνουν στην Λεωφόρο Ειρήνη, στην παραλία, αγορά και περιστασιακά και σε ορισμένα μέρη. Μάλιστα. Σε σχέση με το. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο των σκουπιδιών, με το ζήτημα της μεταφοράς των σκουπιδιών στα Ιωάννινα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την πλευρά του Δήμου. Βεβαίως, έχουμε βγάλει δημοπρασία. Πιστεύω ότι τελειώνει μία σύμβαση τέλος Οκτωβρίου περίπου, αυτή που πηγαίνει στο Καρβονάρι, και θα ξεκινήσει. Έχουμε βγάλει δημοπρασία κανονικά για τα Γιάννινα. Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε για λίγο το κεφάλαιο των σκουπιδιών. Εκτός και αν θέλετε εσείς να μας πείτε κάτι άλλο στους συμπολίτες, ή κάτι που πρέπει να γνωρίζουν ή κάτι που πρέπει να προσέχουν. Εντάξει, εγώ. Η αλήθεια είναι ότι είχε και η πόλη τον Αύγουστο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή έγινε μεγάλη προσπάθεια. Θα ήθελα από τους συμπολίτες μου να πω, ας πούμε, αν μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν λίγο. Βέβαια, ανακύκλωση γίνεται κανονικά, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει δεν γίνεται ανακύκλωση και κάνει. Έχουμε αποθήκη 2.500 τετραγωνικά, η οποία καθημερινά ή μέρα παραμέρα φεύγουν ένα ή δύο κοντέινερ για το Αγρίνιο, εκεί που είναι η ανακύκλωση, έρχονται και το παίρνουν. Αδειάζει το αυτοκίνητο της ανακυκλώσεως, αδειάζει δύο αυτοκίνητα σίγουρα την ημέρα μέσα στην αποθήκη, τα οποία φορτώνονται με φορτωτή στα κοντέινερ και φεύγουν για Αγρίνιο, εκεί που είναι η ανακύκλωση. Παλιότερα πήγαινε στα Γιάννα, τώρα πάει στο Αγρίνιο. Κάνουμε ανακύκλωση. Να προσπαθήσει ο κόσμος λίγο να ρίχνει στην ανακύκλωση ό,τι μπορεί, και αν υπάρχει κοντά του, ας πούμε, αν δεν υπάρχει και έχει τη διάθεση να πάει πιο μακριά από νοικοκυβάδες, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλοί νοικοκυβάδες ανακύκλωσης. Λοιπόν, και αν είναι δυνατόν να ειδοποιούν πριν βγάλουν ογκώδη έξω ή πριν βγάλουν κλαριά. Βέβαια, να σας ρωτήσω, ακόμη και αν δεν ειδοποιεί ο κόσμος, φαντάζομαι ότι υπάρχει από τις υπηρεσίες καθαριότητας, ενεργοποιούνται, βλέπουν ότι υπάρχουν τα ογκώδη. Να ξέρουν όμως ότι όταν ειδοποιούν θα γίνει ακόμη πιο γρήγορα, γίνεται πιο γρήγορα. Ναι. Και θα γνωρίζουν και ακριβώς πότε θα βγάλουν. Ναι. Για να... ποια μέρα να βγάλουν. Μάλιστα. Σήμερα συγκεκριμένα πήραν 2-3. Είπα πότε να τα βγάλουν. Εντάξει, συμφωνήσαν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Κλείνουμε λοιπόν με την καθαριότητα. Να πάμε στο άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο επίσης είναι στις αρμοδιότητές σας, το θέμα των αδέσποτων ζώων, του καταφυγίου. Ναι. Με τα αδέσποτα έγινε μεγάλη προσπάθεια. Φυσικά βοήθησε πάρα πολύ και η φιλοζωική, γιατί χωρίς τη φιλοζωική δεν θα γινόταν και τίποτε εδώ που τα λέμε. Βοηθήσαν και τα άτομα της φιλοζωικής. Τώρα αυτή τη στιγμή μέσα στην πόλη δεν υπάρχουν πολλά σκυλιά, είναι λίγα. Στο καταφύγιο έχει γίνει μια καλή δουλειά τον τελευταίο καιρό. Έχουν μπει πάνελ πάνω από τα σπιτάκια. Έγινε καλός καθαρισμός. Είναι σε καλή κατάσταση. Είχατε ένα όραμα κάποια στιγμή για να γίνει μια επέκταση του καταφύγιου? Όχι για την επέκταση. Την επέκταση δεν μπορώ να σας πω τώρα ακριβώς τι γίνεται. Αλλά το όραμα είναι για να γίνει μελέτη για την κατασκευή καινούριου καταφυγίου. Ναι, γιατί εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε επέκταση. Το σημείο αυτό που είναι δεν μπορεί να γίνει. Τελικά δεν μπόρεσε να γίνει. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι νόμιμο, ας το πούμε. Μάλιστα. Ναι. Καταλάβατε. Απλά που μας είχατε πει ότι θα γίνει ένα νέο μεγάλο καταφύγιο. Μεγάλο καταφύγιο.
πρέπει να ξεκινήσει κάποτε να γίνει μελέτη. Έχω κάνει μεγάλες προσπάθειες για αυτό το θέμα, αλλά δυστυχώς, σας λέω, είναι και πράγματα τα οποία φεύγω και στεναχωρούμε γιατί δεν μπόρεσα να κάνω ορισμένα πράγματα. Μάλιστα. Έτσι. Μένει και την επόμενη δημοσιογραφία. Ναι, ας το κάνω. Ναι, αυτό θα χαρώ. Σε σχέση με την διαχείριση και με αυτά που γίνονται μέχρι τώρα, μας είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες ενέργειες στο καταφύγιο, έχουν μπει και τα πάνελ. Ναι. Κοιτάξτε, το καταφύγιο, επειδή ορισμένοι εισπράττει περίπου από το νερό γύρω στα 22-23.000 ευρώ το χρόνο, πληρώνει 36-38.000 ευρώ για τροφή, 18.000 τους ταυλίτες αυτούς που είναι εκεί, γύρω στους 15.000 το κτηνίατρο. Υπάρχει λίγο μια καθυστέρηση τώρα με τον κτηνίατρο σε κάτι στηρώσεις. Πιστεύω αυτές τις μέρες να τις κάνουμε, να τελειώνουμε. Είναι πάντως τα ζώα που κυκλοφορούν, είναι στηρωμένα, γίνονται. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ και η φιλοζωική σε αυτό. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Είπατε, έτσι άκουσα τώρα που είπατε, με το νερό που παίρνετε από την ΕΙΔΑ, από το ευρώ αυτό το περίφημο για, για τα αδέσποτα. Εκεί καλά τα πάμε. Στο νερό δεν τα πάμε καλά. Στο νερό φέτος είχαμε λίγο πρόβλημα. Είχαμε πρόβλημα. Φυσικά έγινε μια ανακοίνωση για την υδρομάστευση, ότι έχει πέσει η στάθμη της υδρομάστευσης. Εκείνο όμως που άρχισε εμένα, γιατί να σας πω κύριε Μίχο, εγώ εργάστηκα πάρα πολλά χρόνια στη Σαουδική Αραβία, κατέληξα να είμαι γενικός εργοταξιάρης στην ίδρυψη των πόλεων, λοιπόν, και έχω κάποια εμπειρία, ψάχνοντάς το, αφού είδα για πρώτη χρονιά τη Λευκάδα να μην παραπονείται για νερό. Αυτό με έκανε μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, γιατί παίρνουν από την ίδια σωλήνα, από τον ίδιο αγωγό. Η άλλη σωλήνα που έρχεται, η 500 από εκεί, φέρνει πάρα πολύ λίγο νερό στην πόλη μας. Μάλιστα. Τελικά, τέλος Ιουνίου, έμαθα ότι η Λευκάδα τοποθέτησε δύο μπούστερ ΦΥ 160, είχε 4 ΦΥ 110, εδώ απέναντι, μόλις περνάμε τη γέφυρα, την υποθαλάσσια, λίγο πιο πέρας, προς τον Άγιο Νικόλαο, τα οποία αυτά παίρνουν νερό πολύ και με μεγάλη δύναμη. Και έχω την αίσθηση, ενώ είχαμε κλείσει, είχαν σταματήσει τη βάνα πέρυσι γιατί είχαν γίνει διάφορα παράπονα, ας πούμε, την είχαν ηλεκτροκολλήσει, ότι προφανώς μας τραβάει και η Λευκάδα. Δεν φτάνει ότι δεν υπάρχει από την υδρομάστευση νερό, ότι μας τραβάει η Λευκάδα με μεγάλη πίεση το νερό, ας πούμε, και κάπου εκεί θα πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο καλύτερα αυτές τις μέρες. Θεωρείτε δηλαδή ότι ένα μέρος του νερού έπρεπε να το πάρει η Πρέβεζα, το τραβάει η Λευκάδα, επειδή ίσως να μην παίρνουμε αυτό που έπρεπε να παίρνουμε. Επειδή έχει βάλει αυτά τα μηχανήματα Μάλιστα. Αυτό βέβαια φαντάζομαι πρέπει να το δουν οι υπηρεσίες. Αυτό θα το εξετάσουμε. Ναι, εγώ αυτό μόλις, όχι χθες, προχθές το ανακάλυψα. Ψάχνοντας. Είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν και οι υπηρεσίες και να το εξετάσουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτος, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω από προηγούμενα χρόνια, δεν θυμάμαι στην Πρέβεζα να έχουμε προβλήματα νερού. Και φέτος είναι πολύ έντονο. Και αυτό επειδή έμαθα ότι το βάλανε αυτά τα μπούστερ τέλος Ιουνίου, ξεκίνησαν τα προβλήματα από τον Ιούλιο ήδη δηλαδή. Που δεν είχαμε και, και τόσο πολύ κόσμο που να μπορεί να δικαιολογήσει. Ναι. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό και το κρατάμε και το σημειώνουμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν είναι βέβαια στην αρμοδιότητά σας, ωστόσο συζητήθηκε πάρα πολύ, είχε να κάνει με τις γαλάζιες σημαίες που έχασε ο Δήμος Πρέβεζας. Ίσως κάποιοι, αν θέλετε να το συζητήσουμε έτσι στην κουβέντα, τη χαλαρή κουβέντα που κάνουμε, θεωρούν ότι ίσως επειδή ο Δήμαρχος, αυτή η δημοτική αρχή φεύγει, έχει αφήσει κάποια πράγματα ίσως στην τύχη τους, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί γαλάζιες σημαίες, να έχουν χαθεί το νερό, τα προβλήματα κτλ. Εσείς πώς το... Όχι, εντάξει, δεν το θεωρώ. Έτσι, άλλωστε ο Δήμαρχος έχει διατάξει και ΕΔΕ για το θέμα. Στους υπαλλήλους. Ποιος έχει την ευθύνη. Βεβαίως. Είναι η πρώτη φορά που νομίζω ότι έχει διατάξει, η δεύτερη, κάτι τέτοιο, στα 9 χρόνια. Ποιος έχει την ευθύνη. Λοιπόν, υπάρχει το τμήμα προγραμματισμού, το οποίο έπρεπε να το κοιτάξει πολύ πιο νωρίς, γιατί ξεχωρίσαν πέρυσι παραδείγματος χάρη ήταν μέσα στη δημοπρασία με τους ναυαγοσώστες οι γαλάζιες σημαίες, οι οποίες τι θέλουν να φτιάξεις τα ταμπλό σε δύο σημεία, να βάλεις στην Κεανή Ακτή και στην Καστροσιά να βάλεις διαδρόμους, δηλαδή όχι πάρα πολλά πράγματα, αλλά ξεχωρίσαν αυτό το τμήμα, το οποίο ήταν 8.000 ευρώ, το ξεχωρίσαν από τις γαλάζιες σημαίες,
από τις γαλάζιες σημαίες από τους ναυαγοσώστες, mm-hmm. από το άλλο το μεγάλο έργο, δηλαδή, το οποίο είναι τα πολλά χρήματα. Κάναν μία-δυο προσκλήσεις για να έρθει κάποιος να πάρει αυτή τη δουλειά, αλλά ήταν πλέον αργά. Ήδη είχαν στείλει από Αθήνα ανθρώπους και πήραν φωτογραφίες. Τελευταία στιγμή, με λίγο παρέμβαση δικιά μου, με λίγο και του προγραμματισμού, σώσαμε αυτές τις δύο σημαίες, ας πούμε, οι οποίες σωθήκαν, ειδικά τις κιανής αχτής. Έτσι, βέβαια δεν ήταν. Τα πάντα είναι τέλεια, έτσι, από νερά και τέλεια, προφανώς. Είναι καθαρά όλα. Λοιπόν, αλλά δεν είχαν φτιαχτεί τα ταμπλό, δεν είχαν πει επάνω τα απαιτούμενα έγγραφα που υπάρχουν, προσπέκτους και τα λοιπά, και δεν είχαν ξαπλωθεί και οι διάδρομοι. Δηλαδή πράγματα τα δουλειά μηδέν. Θα μπορούσαν να είναι πολύ. Μηδέν, δουλειά, θα μπορούσαν το οποίο καταλαβαίνετε ότι και αυτό, ναι, είναι θέμα μεγάλης. Ναι, δηλαδή πρέπει, ναι, να, ναι, γίνει μια μεγάλη συζήτηση και να. Καθυστέρησε, υποτίθεται ότι θα το κάναμε, ας πούμε, ξέρω, σε μια εβδομάδα, σε μια μέρα. Στείλαν όμως, πήραν φωτογραφίες και ήδη, ας πούμε, μας πήραν τις γαλάζιες σημαίες άδικα. Μάλιστα. Ναι. Για πολύ λίγο δουλειά. Για, ναι, όχι για κάτι μεγάλο, για κάτι το δύσκολο. Το μεγάλο ήταν να στηθούν τα παρατηρητήρια, να μπουν οι ναυαγοσώστες, όλη αυτή η ιστορία, αυτό ήταν το μεγάλο έργο. Μάλιστα. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το καταλογίσει σε αυτή τη δημοτική αρχή, ναι, σαν μεγάλο σφάλμα. Θέλετε να πούμε λίγο και για το νεκροταφείο? Ναι. Στο νεκροταφείο υπήρξε μια, από τον νυν δήμαρχο υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για το να προσπαθήσει να φτιάξει αυτή την επέκταση Αγίας Τριάδος. Ήταν στα, δηλαδή άλλαξε το νομικό καθεστώς, το φέρνε στα 50 μέτρα από τα 200 μέτρα από το τελευταίο σπίτι. Mm-hmm. Λοιπόν, το προσπάθησε, δεν ξέρω, προφανώς να είναι έτοιμο, επειδή δεν ξέρω ακριβώς, ας πούμε, οι τεχνικές υπηρεσίες ξέρουν. Άσχετα από αυτό όμως, στο νυν νεκροταφείο αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο παλιό κομμάτι που έχω ψάξει, έχω βάλει εγώ τους υπαλλήλους και κοιτάξα, που είναι όχι εγκαταλελειμμένα μνήματα, που δεν υπάρχει τίποτε, ας πούμε, είναι γύρω στα 45 με 50 αυτή τη στιγμή, και άλλα 15-20 σε αυτό το καινούριο κομμάτι κάτω για να κλείσει, ας πούμε. Δηλαδή ήδη έχει 70 θέσεις τουλάχιστον. Mm-hmm. Έχουμε, κατασκευάσαμε οστεοφυλάκιο με 64 θέσεις και υπάρχει μόνο μία θέση, μόνο μέσα, έχουν καταλάβει. Μάλιστα. Μόνο μία. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, έτσι. Να μην πω πανελλήνια, εντάξει, λέω παγκόσμια. Μόνο μία θέση έχει πάει κάποιος, μόνο τα κόκαλα εκεί. Τώρα, από εκεί μετά, αφού υπάρχουν αυτές οι θέσεις, υπάρχουν δύο-τρεις λύσεις. Ο καινούριος δήμαρχος πρέπει να διαλέξει μία από τις τρεις λύσεις που υπάρχουν και να προχωρήσει για το νεκροταφείο. Μάλιστα. Αν θέλετε, έτσι, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε έναν απολογισμό λίγο, να μας πείτε κι εσείς, σαν αντιδήμαρχος, σαν μέρος της δημοτικής παράταξης του κυρίου Μπαΐλη, τι αφήνει τελικά σε 10 μέρες. Τελειώνει, αλλάζει ο Δήμος, αλλάζει χέρια. Τι αφήνει αυτή η δημοτική? Κοιτάξτε, πριν έρθω εδώ, πήγα στην οικονομική υπηρεσία. Ο Δήμος έχει αυτή τη στιγμή, να σας πω, εκτός τα έργα που θα σας τα πω, mm-hmm. τι αφήνει, έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμα, mm-hmm. σημερινή ημερομηνία, 5.391.725,01 διαθέσιμα. Έτσι. Και έχει τιμολογηθέντα τα οποία πρέπει να πληρωθούν, 1.012.728. Λοιπόν, άρα έχει 4.000 από, ναι, 4 εκατομμύρια από. Καλά, έχει απαιτήσεις άμεσες τώρα, δηλαδή 5,5 εκατομμύρια. Έχει απαιτήσεις άμεσες 5,5 εκατομμύρια. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Ωραία. Γιατί θα πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, έχει ενταγμένα έργα για δημοπράτηση αυτή τη στιγμή, ενταγμένα έργα, έχει την επισκευή κρυπηδωμάτων της παραλιακής και της ξύλινης προβλήτας μπροστά με ένα 75, πόσο είναι, ένα 80, mm-hmm. καθόλου το μήκος της παραλιακής ζώνης, το οποίο είναι 1.450.000. Και το οποίο είναι μεγάλο έργο, πρέπει να μεγάλο έργο. Να... Έχει τη διαμόρφωση του τάφρου του Αγίου Δέα 2.300.000, την ίδρυση της παραλιακής ζώνης Ζαλόγκου και τα λοιπά, 6 εκατομμύρια. Την αγροτική οδοποιία με το φιλόδημο
τώρα που ήρθε 1.200.000 και από ΕΣΠΑ άλλες 300.000. Mm-hmm. Την ανάπλαση της πλατείας Δημοκρατίας χάρη εδώ στην, μετά το γήπεδο. Mm-hmm. Ναι. 450.000. Από το Open Mall. Ναι. 1.800.000. Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου. Στο... Το κλειστό. Στο... Όχι, το κλειστό γυμναστήριο στο Λύκειο, στο δεύτερο Λύκειο. Mm-hmm, mm-hmm. Στο πρώτο Λύκειο, συγγνώμη. Mm-hmm. Στο πρώτο Λύκειο, 1.800.000. Αυτό είναι εγκριμένο έργο. Δηλαδή είναι. Το αλλιευτικό καταφύγιο του Μύτικα, 2.880. Mm-hmm. Τα ιαματικά λωτρά, 1.500.000. Αθλητικές εγκαταστάσεις είναι 1.200, είναι το γήπεδο, αλλαγή χρωτάπητα κτλ. Κολυμπητήριο, κανάλι, σαμψούντα και αυτό από φιλόδημο. Μάλιστα. Το φιλόδημο. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αναβάθμιση στις παιδικές χαρές 300.000. Προμήθεια μηχανημάτων 300.000, τα οποία είναι εκταμιευμένα αυτά, έχει γίνει και δημοπρασία, δηλαδή είναι μια σκουπιδιάρα, ένα φορτηγό τριαξονικό και μια αντισυμπή. Mm-hmm. Λοιπόν. Και άλλα είναι τώρα, δεν μπορώ. Αλλά αυτά εδώ είναι σίγουρα που σας λέω. Ναι, ναι. Δηλαδή θα πρέπει αυτά τα έργα, τουλάχιστον η Δημοτική Αρχή. Θα τα δούμε την επόμενη είναι Δημοτική ενταγμένα Αρχή. Έργα, ναι. Ενταγμένα έργα, πρέπει να τα κυνηγήσει. Να τα βάλει σε προτεραιότητα και να τα κυνηγήσει η νέα Δημοτική Αρχή. Πάρα πολύ. Αφού έχουν ενταχθεί, μπορεί να τα προχωρήσει ναι, άμεσα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε αυτά είναι τα σημαντικά. Είναι αυτά που αφήνει η Δημοτική Αρχή στην ουσία στου επόμενου να τα. Ναι. Μπορεί να είναι και άλλα τα οποία εντάξει δεν με ενδιαφέρουν, αλλά αυτά είναι. Τα κάποια βασικά. Βασικά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, είναι, μπορεί αύριο το πρωί να ξεκινήσει η νέα Δημοτική Αρχή, ο νέος δήμαρχος, χωρίς να έχει κάποια σοβαρά προβλήματα, δηλαδή καθόλου, να μην έχει προβλήματα σοβαρά, να μπει... Μπορεί να παραλάβει το Δήμο και να ξεκινήσει να δουλεύει. Να ξεκινήσει να δουλεύει κανονικά και να υλοποιήσει... Βέβαια, φυσικά και το πρόγραμμα αυτό που θα έχει ο ίδιος, αλλά και όλα αυτά τα έργα τα οποία είναι ενταγμένα έργα να τα υλοποιήσει. Μάλιστα. Θέλει δουλειά, έτσι. Κύριε Σαββασίνα, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν σας έλεγα κάτι άλλο να προσθέσω. Νομίζω όμως ότι δώσαμε μια εικόνα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, γιατί δεν ξέρω αν θα μου ξαναδοθεί ευκαιρία να ξαναμιλήσω. Θα ευχαριστήσω τον κόσμο. Έκανα προσπάθεια. Μπορεί να δυσαρέστησα ορισμένους, αλλά θέλω να πιστεύει ότι προσπάθησα πάρα πολύ σε αυτό το Δήμο. Πιστεύω ότι πέτυχα πράγματα, αλλά υπάρχουν και πολλά τα οποία δεν μπόρεσα να τα κάνω. Ζητάω συγγνώμη για ό,τι δεν μπόρεσα να κάνω, αλλά θέλω να ξέρουν ότι έκανα μεγάλη προσπάθεια. Σας ευχαριστώ όλους και τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.